Αντιπολιτική, μία επιλαϊκή, δεν πρέπει διορθώσεις, μόνο ανατροπή. Η αυτονομία σας είναι μια απατή, όταν η καλαβάρη του λαού την πλατή. Καταδικάζουμε την αστυνομική βία. Το στρογγυλό, το σχολείο της γειτονιάς μας δεν κινδυνεύει από τους εκπαιδευτικούς, δεν κινδυνεύει από τους μαθητές, δεν κινδυνεύει από τους γονείς που διαδηλώνουν για μόρφωση, για τα δικαιώματα και για το αύριο των παιδιών τους. Το σχολείο μας, όπως και όλα τα σχολεία της χώρας, κινδυνεύει από αυτούς που βρίσκονται μέσα, από την κυβέρνηση, η οποία φέρνει ένα ακόμα αντιλαϊκό νομοσχέδιο έκτρωμα. Ένα ακόμα χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Με αυτό το νομοσχέδιο επιχειρείται να γίνει νέα αντιδραστική τομή που αφορά στη μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τις δομές της εκπαίδευσης. Με την αυτονομία η κυβέρνηση επιδιώκει την παραπέρα απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδότησης. Οι γονείς θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και τα σχολεία με διευθυντές μάνατζερ θα σπρωχτούν να ζητιανεύουν χρηματοδοτήσεις και χορηγούς. Ακούστε το καλά! Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά! Λουλίκια Ραμπέας! Ακούστε το καλά! Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά! Κύριε Μητσοτάκη και κυρία Κεραμέως, να δίνετε δεξιά και αριστερά παχτολό χρημάτων αντί να τα δώσετε στα παιδιά μας για εξυγχρονισμό υποδομών, για δωρεά μεταφορές και για κάλυψη όλων των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Όλοι εμείς εδώ σας δίνουμε μια υπόσχεση από εδώ, από το Δήμο του Αγίου Δημητρίου, και ακούστε το καλά. Η Ομοσπονδία Αττικής μαζί με τους ισχυρούς συλλόγους γονέων, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, καθώς και με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς που συμμετέχουμε εμείς, οι γονείς εργαζόμενοι, θα εντείνουμε τους αγώνες μας για μόρφωση και υγεία των παιδιών μας. Συνεχίζουμε σήμερα μαζί με τους καθηγητές μας, τους γονείς μας, τους δημότες του Αγίου Δημητρίου. Παλεύουμε ενάντια σε ένα καινούριο νομοσχέδιο τερατούργημα που περνάει αυτή η κυβέρνηση των τερατουργημάτων. Ναι, που ουσιαστικά διαλύει ό,τι έχει αφήσει αυτή η χρονιά από δημόσιο σχολείο. Κάνει τα σχολεία μας μαγαζιά, τους γονείς μας πελάτες που αναγκαστούν να πάρουν το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη πλέον. Και εμάς, είμαστε για αμόρφωτους, καταναλωτές. Που στο μέλλον θα γίνουμε εργαζόμενοι, ελαστικοί, που θα ξέρουμε τα δικαιώματά μας και τι αντίθετα τα έχουμε. Μπράβο, αγόρι μου! Κουλή και ραβέως, ακούστε το καλά, αυτό το